Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Αυλώνας, πρόεδρος του Κέντρου Αηφορίας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο DePaul των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι φυσικά και advisor, σύμβουλος στην Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών Ελλάδος. Θα μας μιλήσει για κάποια κέρια θέματα της εταιρικής υπευθυνότητας. Κύριε Αυλώνα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Βέβαια, για τις συστάσεις, οι συστάσεις είναι περιττές. Έχετε συνεργαστεί με μεγάλους ομίλους, μεγάλες επιχειρήσεις, στην BP, μεγάλες τράπεζες, στην HSBC. Έχετε δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω για την εμπειρία σας ως σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών. Ποια είναι η σχέση της Ένωσης με την εταιρική υπευθυνότητα? Ναι, η ΕΝΕ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα Ένωση. Είμαι μέλος εδώ και 4 χρόνια και έχει σαν στόχο την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή επιχειρηματικότητας που να προέρχεται από Έλληνες επιχειρηματίες. Πρόεδρος είναι ο κύριος Βασίλης Αποστολόπουλος, που είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης πάνω σε αυτά τα θέματα. Και στόχος της συνεργασίας είναι να προωθήσουμε την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, γιατί ξέρετε, η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είχε και μία, αν θέλετε, γεύση πικρή για περισσότερους. Θεωρούσαν ότι η επιχειρηματικότητα είναι συνδεδεμένη με κάποιον όπου κάνει κομπίνες ή ότι δεν είναι σωστός επιχειρηματίας, εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους. Όμως, στην πραγματικότητα υπάρχει και η έννοια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και μέσα από αυτή τη συνεργασία με την ΕΝΕ πάμε να την προάγουμε. Δηλαδή, να θεσπίσουμε κριτήρια και στόχους πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να φτάσει στο επόμενο επίπεδο, που είναι η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Είναι εξοικειωμένοι οι Έλληνες επιχειρηματίες με τις δράσεις ΕΚΕ, ενώ χρειάζονται εκπαίδευση, αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες με κάποια συχνότητα? Πολύ καλή ερώτησή σας. Οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι εξοικειωμένοι με τη φιλανθρωπία περισσότερο, κυρίως σε δράσεις που τους ενδιαφέρουν. Δεν είναι όμως τόσο ακόμα εξοικειωμένοι με την εταιρική υπευθυνότητα. Η εταιρική υπευθυνότητα είναι κάτι θεσμικό, έχει να κάνει με 100 κριτήρια, με πολύ αυστηρά standards και έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων, πέρα από την κοινωνική συνεισφορά και την, αν θέλετε, και την πρωτοβουλία για το περιβάλλον. Άρα προχωράει πολύ πιο πέρα και είναι ένα πολύ πιο σύνθετο θέμα, που στην πραγματικότητα όμως έχει πολλαπλά ωφέλη για όλους. Είναι ένα θέμα που όλοι είναι κερδισμένοι, δηλαδή είναι και οι επιχειρήσεις κερδισμένες και η κοινωνία και το περιβάλλον κερδισμένο. Και αυτή είναι η σύγχρονη έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας. Είπατε κερδισμένες, νομίζω ότι μελλοντικά μπορεί να βγουν και ζημιωμένες αν δεν κάνουν δράσεις. Και έτσι δεν είναι, θα υπάρξουν ποινές? Κοιτάξτε, καταρχήν ήδη είναι ζημιωμένες επιχειρήσεις που δεν κάνουν δράση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, γιατί μέσα στην κρίση και στα χρόνια της κρίσης το κοινό, οι καταναλωτές περιμένουν από τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα προβλήματα που υπάρχουν και να συνεισφέρουν μέσα σε αυτά. Όποιος δεν το κάνει, δεν το κάνει με σωστό τρόπο, δεν θεωρείται σήμερα καλός, αν θέλετε, σε εισαγωγικά επιχειρηματίας. Ενώ αυτοί που συνεισφέρουν σε σοβαρά προβλήματα, τους εμπιστεύεται περισσότερο το κοινό και οι καταναλωτές και κατά την άποψή μου πολύ καλά κάνουν. Στο πλαίσιο αυτό ήρθε μια νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία και στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε από το 2013, αν θέλετε, να δημιουργείται, η οποία υποχρεώνει όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, άνω των 500 εργαζομένων, να δημοσιεύουν πλέον όλα τους τα στοιχεία γύρω από την εταιρική υπευθυνότητα. Φυσικά υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα κριτήρια δημοσίευσης. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Η άνω των 500, όπου είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια, και κάτω των 500. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, πιάνει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ελληνικών επιχειρήσεων. Στην Ευρώπη τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ σωστερά. Φτάνουν από φυλάκιση του Διοικητικού Συμβουλίου έως 5% επί του τζίρου της εταιρείας. Και θα ενσωματωθούν και εδώ αυτές φυσικά, ναι, οι οδηγίες? Ναι, βεβαίως. Ήδη από το Σεπτέμβριο, που είναι το deadline της συγκεκριμένης νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένες όλες οι ΑΕ, αλλά και όλες οι εταιρείες εισηγμένες άνω των 500 εργαζομένων, να δημοσιεύσουν εκθέσεις για την εταιρική υπευθυνότητα, πολύ αναλυτικά στοιχεία για το τι κάνουν. Και όλες αυτές θα ελεγχτούν από ειδικούς αξιολογητές. Και το Κέντρο Αηφορίας δημοσιεύει και κάποιες αιτήσεις εκθέσεις, έτσι δεν είναι? Κάνει έρευνες για την έρευνες. Οπότε οι τάσεις με βάση τα τελευταία δεδομένα ποιες είναι? Κοιτάξτε, η τελευταία έρευνα που κάνουμε είναι αιτήσιες οι έρευνες που κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει από το 2012 για την ακρίβεια. Έχουμε το παρατηρητήριο απολογισμών. Φέτος φτάσαμε σε ένα σημείο να πούμε ότι υπάρχουν παραπάνω από 80 εταιρείες όπου συστηματικά ασχολούνται με την εταιρική υπευθυνότητα και εκβίβουν εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Αυτές οι εταιρείες εκπροσωπούν 150.000 εργαζόμενους και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, αν θέλετε. Ξεπερνάει, αν δεν κάνω λάθος, τα 15 δισεκατομμύρια ο συνολικός τζίρος όλων αυτών των οργανισμών.
Άρα αυτές οι εταιρείες έχουν σημαντική επιρροή στην Ελλάδα. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες ασχολούνται με την εταιρική υπευθυνότητα. Ετησίως υπολογίζουμε και εκτιμούμε το ποσό που δαπανάται είναι γύρω στα 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ, που αν θέλετε είναι ένα καλό νούμερο. Το ερώτημα που υπάρχει είναι αν αυτό το νούμερο δαπανάται για ουσία, για να υπάρχει σοβαρή και θετική επιρροή ή μόνο για δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Και εδώ είναι αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω και τελευταίο. Κάποιες εταιρείες είναι διστακτικές από την άλλη στο να δημοσιεύουν τις δράσεις ΕΚΕ που κάνουν. Τελικά τις δημοσιεύουμε ή δεν τις δημοσιεύουμε? Αν δίνουμε δημοσιότητα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει η έννοια της επικοινωνίας που σημαίνει ότι επικοινωνώ ό,τι κάνω για να μαθαίνετε και εσωτερικά μέσα στην εταιρεία μου και προς τους εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή τους πελάτες, αν θέλετε τους μετόχους, αν έχω μετόχους, κοινωνία, μη κυβερνητικές οργανώσεις που συνεργάζομαι και άλλους συνεργάτες. Και υπάρχει και η έννοια του κάνω μια επιθετική επικοινωνία που όλοι θέλουν να το μάθουν και που τελικά δαπανώ πολύ περισσότερα χρήματα στην επικοινωνία από ότι στην δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το δεύτερο κομμάτι είναι παραπλάνηση. Το πρώτο είναι το ουσιαστικό.